Και πάμε να βρούμε τώρα τη Χρύσα Μπάτου, διότι σήμερα συγγενείς, φίλοι αλλά και όλη η χώρα λέει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα. Το κλίμα είναι βαρύ, Χρύσα. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το αντίο αυτό, Λένα, γίνεται με απόλυτο σεβασμό και ταπεινότητα. Αυτό άλλωστε χαρακτήριζε και τον Μίμη Πλέσσα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πλήθος κόσμου, λοιπόν, φίλοι, συγγενείς, εδώ στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον δικό τους μαέστρο. Μάλιστα, έχουμε δει και άτομα νεότερης ηλικίας που μπορεί να μην έζησαν την χρυσή εποχή του Μίμη Πλέσσα, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ωστόσο, όπως μας λένε, η μουσική του δεν έχει ούτε ηλικία ούτε χρόνο. Η σωρός του βρίσκεται εδώ από τις 10 το πρωί, πότε ξεκίνησε και το λαϊκό προσκύνημα. Έχουμε δει πάρα πολλούς καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε να έρχονται εδώ προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Άλλωστε, στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν δάσκαλο. Βέβαια, πολλοί κρατούν ένα λουλούδι στο χέρι, άλλοι μια φωτογραφία. Όλοι έχουν στο μυαλό του όμως αυτή τη μουσική. Εξακολουθεί να παίζει στο μυαλό τους αυτή η μουσική που έντυσε πολλές επιτυχίες και ακόμη περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες. Όπως βλέπετε, ο χώρος έχει γεμίσει όχι μόνο με κόσμο, αλλά από νωρίς το πρωί και με πάρα πολλά στεφάνια τόσο από τον πολιτικό κόσμο και τον καλλιτεχνικό σου και από τους στενούς συγγενείς και φίλους του, αλλά και την οικογένεια. Του. Λίγο μετά τη μία έφτασε εδώ και η σύζυγός του, η Λουκίλα Καρέρ, συνοδευόμενη από τον Στέφανο Κορκολή. Είχε μάλιστα μια συγκινητική στιγμή όταν αγκάλιασε τον συνθέτη, τον Γιώργο Κατσαρό, που ήταν στενός συνεργάτης και φίλος του Μίμη Πλέσσα. Αυτό που μου λένε όλοι, Λένα, είναι ότι δεν έχουν έρθει για να πούν μόνο ένα αντίο στον μεγάλο, στο σπουδαίο Μίμη Πλέσσα, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακριβώς, και άλλωστε είναι μια μεγάλη απώλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.